Ανίατες ασθένειες, κληρονομικά νοσήματα, βαρύτατες βλάβες στο ανθρώπινο σώμα επιζητούν λύσεις και θεραπείες. Ελπίδα αποτελεί η έρευνα στα βαστοκύτταρα, η οποία, αν και βρίσκεται στα πρώιμα ακόμη στάδιά της, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών ή και να συμβάλλει στην καλύτερη πρόγνωση και την επακριβή στόχευση της φαρμακευτικής θεραπείας των καρκίνων. Συχνά ακούμε τη λέξη βλαστοκύτταρα, χωρίς όμως να γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει. Μύθοι, αλήθειες αλλά και περιστασιακή πληροφόρηση μπορεί να δημιουργήσουν μια κατάσταση γύρω από τον όρο βλαστοκύτταρα, δίνοντας μια λανθασμένη εικόνα σε πολύ κόσμο. Τι γίνεται όμως, μύθοι και αλήθειες, προβλήματα αλλά και ζητήματα τα οποία μπορούν να βρουν τη λύση μέσα από τα βλαστοκύτταρα, έρχονται πλέον στην επιφάνεια και θα τα συζητήσουμε εδώ, κοντά μας, με έναν γιατρό, ο οποίος είναι αρμόδιος για το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τον γιατρό, δόκτωρα Θόδωρο Χατζή, αιματολόγο. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ένα θέμα το οποίο είναι, να το πω έτσι, συγκεντρώνει πολύ μεγάλο θόρυβο γύρω από την γενικότερη σημασία του. Και το ερώτημα είναι, τα βλαστοκύτταρα τελικά τι είναι, να καταλάβουμε πρώτα τι είναι, από πού προέρχονται και τι εξυπηρετούν. Βλαστοκύτταρα ονομάζουμε αρχαίγωνα κύτταρα, κύτταρα δηλαδή τα οποία έχουμε μέσα μας και μπορούν να δώσουν άλλα κύτταρα, να διαφοροποιηθούν όπως λέμε, δηλαδή να μετασχηματιστούν, να γίνουν κάτι άλλο, να εκτελέσουν άλλη λειτουργία. Όταν όμως υπάρχουν μέσα μας ως βλαστοκύτταρα, έχουν αυτή τη δυνατότητα, σαν να κοιμούνται και να μπορούν να γίνουν κάτι άλλο. Είναι δηλαδή το πρώτο στάδιο του κυττάρου προτού εξελιχθεί σε κάποιο χέρι, σε κάποιο ιστό, σε κάποια μορφή, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, επειδή είπατε επίσης τη λέξη αρχαίγωνα, τι σημαίνει αρχαίγωνο δηλαδή? Αρχαίγωνο στην ουσία σημαίνει μητρικό, δηλαδή αυτό που θα παράγει άλλα. Σημαίνει όμως και αυτό που κουβαλάει τις πληροφορίες από τη στιγμή της σύλληψής μας. Από τη στιγμή λοιπόν που είμαστε ακόμη ένα μικρό έμβριο στη μήτρα της μητέρας μας, από εκείνη τη στιγμή αναπτύσσονται τα βλαστοκύτταρα. Ακριβώς. Και το ενδιαφέρον είναι ότι κουβαλάει τις γενετικές πληροφορίες, τις οποίες έχουμε κληρονομήσει στην πραγματικότητα εκατομμύρια χρόνια, όχι μόνο σαν ανθρώπινο είδος. Αλλά είναι αποτυπωμένη και η εξέλιξη της ανθρωπότητας βεβαίως, μέσα σε αυτά. Βεβαίως. Κάθε έμβιο λοιπόν έχει βλαστοκύτταρα. Κάθε βλαστοκύτταρο κουβαλάει τη γενετική κωδικοποίηση, την αρχαίγωνη. Γι' αυτό και ο όρος αρχαίγωνος είναι ωραίος όρος. Είναι ακριβής όρος. Mm-hmm. Όμως τα λέμε βλαστοκύτταρα στην ουσία σαν το βλαστό, δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο, να μεγαλώσει. Να ανθίσει να μεγαλώσει. Να ανθίσει, ναι, να μεγαλώσει. Αυτό που πραγματικά όμως θα κάνει είναι να δώσει άλλα κύτταρα. Εδώ υπάρχει και το εξής ενδιαφέρον. Θα δώσει άλλα κύτταρα, τα οποία θα κάνουν άλλες δουλειές, αλλά θα παραμείνει και ίδιο. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχει δυνατότητα να διαιρεθεί και ένα κομμάτι να είναι αυτό που θα αλλάξει και θα γίνει μια συγκεκριμένη λειτουργία κύτταρο. Οπότε το καλό ένα άλλο κομμάτι μπορεί να παραμένει το ίδιο. Είναι σαν ένα μητρικό κύτταρο να παράγει ένα μητρικό και ένα που αλλάζει. Μάλιστα. Σχεδόν εξασφαλίζει μια αθανασία αυτή η διαδρομή. Διατηρούμε δηλαδή το αρχικό. Διατηρούμε το αρχικό και παράγοντας κάτι τροποποιημένο. Μπράβο. Τι χρησιμότητα μπορεί να έχει όμως αυτό, γιατί όλος ο κόσμος αυτός ο οποίος ακούει σήμερα, οι νέοι γονείς, οι οποίοι πρόκειται να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο, ακούνε για βλαστοκύτταρα, για φύλαξη. Τι χρησιμότητα λοιπόν μπορεί να έχουν τα βλαστοκύτταρα? Στην ιατρική, πάντα σκοπός μας είναι να βρίσκουμε τρόπους να κάνουμε καλά τους ανθρώπους και ίσως και να προφυλάσσουμε την εξέλιξη ασθενειών. Το να πάει το μυαλό μας στη χρήση των βλαστοκυττάρων ήταν κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό στην πορεία της ιατρικής και δεν είναι τόσο καινούριο. Όμως τελευταία με τις τεχνικές που έχουμε, τους τρόπους που έχουμε φτιάξει, μπορούμε να τα φυλάμε αυτά τα κύτταρα, να τα χρησιμοποιούμε και έχουμε αρχίσει να τα χρησιμοποιούμε από τη δεκαετία του 80, ραγδαία θα έλεγα, και να ανοίγουμε και τις δυνατότητές τους, δηλαδή σε τι θα τα χρησιμοποιήσουμε, σε τι είδους νοσήματα, σε τι είδους παθήσεις. Θα τα δούμε λίγα. Ακόμα και το κομμάτι της πρόληψης παίζει τώρα τελευταία ένα ρόλο σε αυτή τη σκέψη. Τι εννοώ πρόληψη?
Έχουν αρχίσει μελέτες όπου τα βλαστοκύτταρα θα μπορούν με μια γενετική τροποποίηση να λειτουργούν ως εμβόλια, προστατεύοντας από άλλες αρρώστιες. Αντί δηλαδή να βάζουμε τα αντιγόνα ενός εμβολίου, να βάζουμε βλαστοκύτταρα τα οποία μεταφέρουν αυτό το αντιγόνο, το οποίο θα ενεργοποιήσει τον οργανισμό και θα είναι εμβολιασμένος ο οργανισμός αυτός απέναντι σε αρρώστιες που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δυνατότητα εμβολίου. Ξέρετε, για παράδειγμα, ότι τα καρκινικά κύτταρα, και είναι το μεγάλο μας πρόβλημα και γι' αυτό αποτυχαίνουμε, ξαναεπιστρέφει. Και ξαναεπιστρέφει γιατί κατά κάποιο τρόπο ξεγελούν το ανοσοποιητικό μας τα καρκινικά κύτταρα και δεν τα σκοτώνει το ανοσοποιητικό. Είναι δηλαδή και καλημέρα, μπαίνουν με κάποιο μανδύα μέσα. Ναι, και όσο αυτή η αρρώστια γίνεται τόσο συχνή, θα ήταν πάρα πολύ έξυπνη κίνηση να βρούμε έναν τρόπο να μας προφυλάσει από αυτή την αρρώστια. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή τα εμβόλια μας χρησιμοποιούνται για να προφυλάξουν αρρώστιες οι οποίες είναι συχνές της παιδικής ηλικίας, ας πούμε. Μα ο καρκίνος γίνεται πλέον επιδημία. Είναι συχνή αρρώστια. Φτάνει στα επίπεδα που ανησυχούμε για τις παιδικές αρρώστιες και κάνουμε τα εμβόλια. Θα ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ιδανικό θέμα να χρησιμοποιηθεί εμβόλιο εναντίον του καρκίνου προληπτικά. Αυτό βέβαια στα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Στα επόμενα χρόνια. Και φυσικά να μην έχει παρενέργειες όπως και δεν έχουν τα εμβόλια που χρησιμοποιούμε στην παιδική ηλικία. Αυτό λοιπόν έχει αρχίσει να μελετάται. Δεν έχουμε επίσημα αποτελέσματα κλινικών ερευνών. Έχουμε αποτελέσματα σκέψεων πάνω σε αυτό. Όμως προσωπικά πιστεύω ότι είναι κοντά. Είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα αυτό που μεταφέρεται και ελπίζουμε να είναι πολύ συχνό, πολύ μάλλον σύντομο το διάστημα αυτό, το οποίο θα δούμε τέτοιου είδους εμβόλια να αναπτύσσονται. Πάμε όμως τώρα να δούμε, για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα του τι ακριβώς είναι τα βλαστοκύτταρα, πώς λειτουργούν αυτά τα κύτταρα για να παράξουν άλλα κύτταρα υγιή, και βεβαίως μετά θα έρθουμε εδώ να συζητήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για τα βλαστοκύτταρα. Imagine two people are listening to music. What are the odds that they are listening to the exact same playlist? Probably pretty low. After all, everyone has very different tastes in music. Now, what are the odds that your body will need the exact same medical care and treatment as another person's body? Even lower. As we go through our lives, each of us will have very different needs for our own health care. Scientists and doctors are constantly researching ways to make medicine more personalized. One way they are doing this is by researching stem cells. Stem cells are cells that are undifferentiated, meaning they do not have a specific job or function. While skin cells protect your body, muscle cells contract, and nerve cells send signals, stem cells do not have any specific structures or functions. Stem cells do have the potential to become all other kinds of cells in your body. Your body uses stem cells to replace worn-out cells when they die. For example, you completely replace the lining of your intestines every 4 days. Stem cells beneath the lining of your intestines replace these cells as they wear out. Scientists hope that stem cells could be used to create a very special kind of personalized medicine, in which we could replace your own body parts with, well, your own body parts. Stem cell researchers are working hard to find ways in which to use stem cells to create new tissue to replace the parts of organs that are damaged by injury or disease. Using stem cells to replace damaged bodily tissue is called regenerative medicine. For example, scientists currently use stem cells to treat patients with blood diseases such as leukemia. Leukemia is a form of cancer that affects your bone marrow. Bone marrow is the spongy tissue inside your bones where your blood cells are created. In leukemia, some of the cells inside your bone marrow grow uncontrollably, crowding out the healthy stem cells that form your blood cells. Some leukemia patients can receive a stem cell transplant. These new stem cells will create the blood cells needed by the patient's body. There are actually multiple kinds of stem cells that scientists can use for medical treatments and research. Adult stem cells, or tissue-specific stem cells, are found in small numbers in most of your body's tissues. Tissue-specific stem cells replace the existing cells in your organs as they wear out and die. Embryonic stem cells are created from leftover embryos that are willingly donated by patients from fertility clinics. Unlike tissue-specific stem cells,
embryonic stem cells are pluripotent. This means that they can be grown into any kind of tissue in the body. A third kind of stem cells is called induced pluripotent stem cells. These are regular skin, fat, liver, or other cells that scientists have changed to behave like embryonic stem cells. Like embryonic stem cells, they too can become any kind of cell in the body. While scientists and doctors hope to use all of these kinds of stem cells to create new tissue to heal your body, they can also use stem cells to help understand how the body works. Scientists can watch stem cells develop into tissue to understand the mechanisms that the body uses to create new tissue in a controlled and regulated way. Scientists hope that with more research, they can not only develop specialized medicine that is specific to your body, but also better understand how your body functions, both when it's healthy and when it's not. Γιατρέ, βλαστοκύτταρα λοιπόν, είδαμε λιγάκι πώς λειτουργούν, αλλά τώρα θέλω να έρθουμε σε ένα άλλο στάδιο, το οποίο θα πρέπει να μας εξηγήσετε σε τι τύπους διακρίνονται αυτά τα βλαστοκύτταρα προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πόσο αποτελεσματικά μπορεί να είναι αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε τους τύπους αυτούς που έχουμε και να ξεκινήσουμε από τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα και θέλω να μου εξηγήσετε λιγάκι από πού προέρχονται, είναι δηλαδή προέρχονται από το ίδιο το έμβριο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ακριβώς. Το έμβριο αρχίζει και φτιάχνει ειδικά του βλαστοκύτταρα. Θυμάστε που είπαμε ότι από τη σύλληψη καν έχουμε βλαστοκύτταρα. Στη διάρκεια της εμβρυϊκής του ζωής, λοιπόν, μες στη μήτρα, φτάνει σε μια κλιμάκωση σιγά-σιγά παραγωγής τέτοιων βλαστοκυττάρων. Πολλά από τα κύτταρα του είναι βλαστοκύτταρα και η καταναλογία είναι πολύ περισσότερα από ό,τι έχουμε εμείς στην ενήλικα ζωή. Γιατί έχει ανάγκη να μεγαλώσει, να διαφοροποιηθεί, να κάνει όλα αυτά. Όταν γεννιέται, λοιπόν, έχει πολύ πλούσιο ιστό βλαστοκυττάρων, αν μπορούμε να τον αποκαλέσουμε ξεχωριστό ιστό, γιατί θα μπορούσε πραγματικά, γιατί έχει μια λειτουργία ξεχωριστή, είναι ξεχωριστά κύτταρα από τα άλλα, άρα μια χαρά θα μπορούσαμε να το πούμε ιστό. Αυτά λοιπόν τα βλαστοκύτταρα πού βρίσκονται έτσι σε πλειονότητα? Στην πλειονότητα βρίσκονται μέσα στα κόκαλά του, στο μυελό των οστών, βρίσκονται σε πολλούς άλλους ιστούς, όπως για παράδειγμα το λίπος, και από αυτό έχουν άφθονο τα έμβρια. Βρίσκεται στον ομφάλιο λόρο, ο οποίος ο ομφάλιος λόρος ανήκει στο έμβριο. Δεν έχει καμία σχέση με τη μητέρα ο ομφάλιος λόρος. Ο ομφάλιος λόρος φτιάχνεται με τον κώδικα το γενετικό του εμβρίου, μεγαλώνει με τα κύτταρα του εμβρίου και το αίμα που περιέχει μέσα έχει βλαστοκύτταρα, πολύ πλούσια. Παρομοίως και ο πλακούντας, γιατί ο ομφάλιος λόρος καταλήγει στον πλακούντα. Άρα θα ήταν σωστό να πούμε εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, ομφαλοπλακουντιακά επίσης βλαστοκύτταρα. Για μας που τα αναζητούμε, ναι, τα εμβρυϊκά κύτταρα είναι ομφαλοπλακουντιακά. Πολύ σωστά. Όμως ουσιαστικά είναι βλαστοκύτταρα στο έμβριο. Μάλιστα. Και το ομφάλιος λόρος και ο πλακούντας είναι κομμάτι του εμβρίου. Το οποίο δυστυχώς στην κοινή πρακτική κόβεται, πετιέται. Άχρηστο λοιπόν πριν. Κάνει το πριν το καταψύξει είναι ή το αποθηκεύσει. Το κατεξοχήν ζωτικό του όργανο όταν είναι έμβριο και εμείς το πετάμε αυτή τη στιγμή γεννιέται γιατί πλέον δεν το χρειάζεται. Αυτό συνέβαινε μέχρι πριν από κάποια χρόνια γιατί μετά πλέον έχει εξελιχθεί και η φιλοσοφία, να το πω έτσι, και των γονιών αλλά και των γιατρών, οι οποίοι θα αναζητήσουν είτε την κατάψυξή του σε μια δημόσια ή μια ιδιωτική τράπεζα φύλαξης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί εάν και εφόσον προκύψει ένα πρόβλημα μελλοντικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι καταλάβαμε ότι αυτό το σε εισαγωγικά άχρηστο υλικό είναι από τα πιο χρήσιμα υλικά που μπορούμε να βρούμε. Και είναι μπροστά μας και είναι πάρα πολύ εύκολο να το συλλέξουμε. Ουσιαστικά τρυπάμε τον ομφάλιο λόρο με μια σύριγγα και παίρνουμε αίμα από εκεί, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε βλαστοκύτταρα. Δεν αφαιρούμε κάτι από το παιδί, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό γίνεται μετά. Αυτό γίνεται αφού αποκοπεί ο ομφάλιος λόρος και πριν πεταχτεί. Ήδη λοιπόν για το έμβριο και για τη μητέρα αυτή τη στιγμή αποκόπτεται, είναι άχρηστο υλικό. Εμείς σαν γιατροί το πετάμε ή το χρησιμοποιούμε. Τι κάνουμε, ποια είναι η ιδιαιτερότητα έτσι, αυτών των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, γιατί είναι τόσο σημαντικά λοιπόν. Αυτά και όχι ας πούμε κάποια άλλα. Είπαμε πριν ότι μεταφέρουν γενετικές πληροφορίες αρχέγονες. Μεταφέρουν γενετικές πληροφορίες που μπορούν να εξελίξουν αυτά τα κύτταρα σε κάτι άλλο. Ήδη αυτές οι δύο σκέψεις προκαθορίζουν το σημαντικό τους ρόλο. Σε τι?
στην ανάπλαση, στην διόρθωση, στη θεραπεία, στην πρόληψη που είπα πριν. Αν βάλει κανείς τις αρχικές σκέψεις για τη χρήση αυτού, έχει ήδη καθορίσει τους δρόμους. Αυτοί οι δρόμοι που θα ακολουθήσει η επιστήμη με τη χρήση αυτών των βλαστοκυττάρων έχουν μελετηθεί 40 χρόνια τώρα. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε έτοιμοι για την πολλαπλάσια χρήση αυτών των βλαστοκυττάρων από ό,τι κάνουμε τώρα. Η πρόβλεψη που γίνεται και δεν αφορά μόνο την προσωπική μου γνώμη, αλλά διεθνώς, είναι ότι θα έχουμε μία έκρηξη χρήσης βλαστοκυττάρων. Ας κάνουμε λίγο μία παύση εδώ, να δούμε λίγο την επόμενη κατηγορία, ενήλικα βλαστοκύτταρα. Σε αυτή την κατηγορία, γιατί διαφοροποιούμαστε από τα εμβρυϊκά, δηλαδή ποιες είναι εκείνες οι ουσιώδεις διαφορές? Πρέπει να σκεφτούμε πού υπάρχουν. Λοιπόν, λίγο ή πολύ, σαν όπως είπα πριν για το έμβριο, έτσι είναι και στον ενήλικα, στα κόκαλα, στο λίπος, είναι πλούσια. Και ακόμα και στο ορεινικό ιστό έχουμε απομονώσει βλαστοκύτταρα. Οι ποσότητες δεν είναι οι ίδιες. Η ποιότητα δεν είναι η ίδια. Η πυκνότητα δεν είναι η ίδια. Σίγουρα το εμβρυϊκό είναι πολύ πιο πλούσιο. Όμως έχουμε εμείς οι ενήλικες. Έχουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα βλαστοκύτταρα. Τα οποία είναι αυτά τα κύτταρα που μπορούν να δώσουν άλλα κύτταρα, να το ξαναπούμε αυτό. Και επίσης μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Θέλω να πάμε να δούμε ακριβώς τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων και των ενήλικων βλαστοκυττάρων. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, πανταχού παρόντα στο έμβριο, γνωστή λειτουργία και φυσική πορεία. Σε σύγκριση με τα ενήλικα βλαστοκύτταρα, όπου σπάνια, δύσκολα αναγνωρίζονται, άγνωστη προέλευση, λειτουργία και φυσική πορεία δεν είναι πλήρως κατανοητές. Το σχόλιο σας από αυτόν. Ναι, στην πραγματικότητα υπάρχει επικάλυψη αυτών των δεδομένων, των διαφορών. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν κατανοούμε πλήρως τη λειτουργία των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Από την πλευρά μου όμως, σαν ένας τηλεθεατής και ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βλαστοκυττάρα, θέλω να μου πείτε ακριβώς, τα βλαστοκύτταρα λοιπόν αυτά πώς δρούνε σε μία περίπτωση ασθένειας, τι κάνουν, πώς τα αξιοποιούμε? Η θεωρία λέει ότι θα χορηγήσουμε σε μία αρρώστια κύτταρα τα οποία θα μπορούν, όπως ακούσατε πριν, να αλλάξουν, να γίνουν άλλα κύτταρα. Και αυτό λοιπόν άρα μπορεί να βοηθήσει την αποκατάσταση. Επίσης είπαμε πριν ότι θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν και να προσθεθεί κάτι από μας, το οποίο χορηγώντας τα μέσα να βοηθήσει. Να γίνει δηλαδή ένα άρμα ώστε να μεταφέρουμε αυτό που θέλουμε μέσα στον οργανισμό. Μπράβο. Ναι. Και επίσης μπορούν αυτά τα βλαστοκύτταρα να συμπληρώσουν ελλείψεις. Όπως για παράδειγμα είναι το νόσημα που λέγεται απλαστική αναιμία, που το παθαίνουμε ως ενήλικες ή και παιδιά βέβαια, και δεν παράγουμε. Εκεί λοιπόν, αν δώσουμε βλαστοκύτταρα, θα αρχίσουμε να παράγουμε. Αυτή τόσο είναι απλά. Η μεταμόσχευση μυελού των οστών. Υπάρχουν και επίκτητες καταστάσεις, δηλαδή που παθαίνουμε στην μετέπειτα ζωή, όπου καταστρέφεται ένα μεγάλο κομμάτι του αίματος. Οπότε μπορούμε εκεί να έρθουμε πλέον με τα βλαστοκύτταρα και να αποκαταστήσουμε ναι, τη βλάβη. Ναι, σαφώς. Επίσης, αν παρουσιαστεί μια βλάβη ποιοτική στο αίμα μας, όπως είναι η νόση του αίματος, οι λευκαιμίες, τα λεμφώματα, δίνοντας πίσω βλαστοκύτταρα σε έναν οργανισμό που εμείς τον έχουμε θεραπεύσει, αλλά δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό, είναι σαν να του αλλάζουμε. Κάνουμε αυτό που στο κομπιούτερ το λέμε reset. Επανεκκίνηση. Και η επανεκκίνηση είναι πάντα κάτι φρέσκο. Και μια που τα βλαστοκύτταρα θα βρουν ένα πεδίο να αναπτυχθούν και αναπτύσσονται πολύ γρήγορα, ξέρετε. Σε μια-δύο εβδομάδες έχουμε ανάπτυξη. Αν καταλαβαίνω σωστά, μου λέτε ότι σε μια περίπτωση ανεμίας ή ενός λεμφώματος, λευκαιμίας δηλαδή του αίματος, εφόσον εισαχθούν τα συγκεκριμένα βλαστοκύτταρα, μπορούμε να έχουμε θετική εξέλιξη σε διάστημα 2 εβδομάδων ή τουλάχιστον να παρουσιάσει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Ακριβώς. Εντυπωσιακό. Πώς χορηγούνται όμως αυτά τα κύτταρα? Θέλω να μου πείτε, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι πρέπει να γίνουν επεμβάσεις, πρέπει να γίνουν εγχειρήσεις. Πώς ακριβώς χορηγούνται? Σε αυτό που μόλις είπαμε για τα αιματολογικά νοσήματα, που δεν είναι καθόλου σπάνια, δυστυχώς στην παιδική ηλικία είναι μεγάλο μέρος των κακοηθειών, όπως λέμε, αλλά και στην ενήλικη ζωή δεν είναι σπάνια νοσήματα, τα δίνουμε ως μετάγγιση.
Δηλαδή, με το αίμα, λέει, με το αίμα. Πώς δίνουμε το αίμα στην περιφερική, όπως λέμε, φλέβα. Στην περίπτωση της αποκατάστασης κάποιου ιστού, γιατί και αυτό είναι κάτι που θα έχει πολύ μεγάλη χρήση στο άμεσο μέλλον, μπορεί κανείς να τα χορηγήσει με την σύρυγγά του, με τη βελόνα, τοπικά. Άρα δηλαδή ουσιαστικά γίνεται έγχυση μέσω μιας βελόνας. Δεν είναι ότι έγχυση θα πρέπει να γίνει μια όρος. Ανοιχτή επέμβαση. Έγχυση είναι ο σωστός όρος και στις δύο περιπτώσεις. Δεν γίνεται επέμβαση. Ακόμη και αν μιλήσουμε για την αποκατάσταση ενός εσωτερικού οργάνου, όπως είναι η καρδιά. Αυτό δεν γίνεται ανοίγοντας το θώρακα ή την καρδιά. Χορηγείται πάλι με έγχυση. Απλώς η έγχυση μπορεί να είναι και κατευθυνόμενη στην περίπτωση του καρδιακού προβλήματος. Δηλαδή να μπει ένας φλεβικός αρτηριακός καθετήρας και να πάει εκεί, σε εκείνο το σημείο που θέλουμε να γίνει η έγχυση. Σαν να γνωρίζετε ακριβώς ένα θέμα το οποίο θέλω να θίξουμε, διότι διαβάζουμε και πληροφορούμαστε στις ιατρικές επιθεωρήσεις για εφαρμογές των βλαστοκυττάρων και μία από αυτές φαίνεται να είναι και στις περιπτώσεις όπου έχουμε καρδιακά νοσήματα, εμφράγματα και βλέπουμε να γίνεται έγχυση βλαστοκυττάρων. Θέλω να δούμε το σχετικό βίντεο και να μου το σχολιάσετε. Ας πούμε ότι ο ασθενής αυτός λοιπόν πάσχει από ένα έμφραγμα. Πώς ακριβώς γίνεται η χρήση των βλαστοκυττάρων στην προκειμένη περίπτωση? Δεν αντιμετωπίζουμε το έμφραγμα. Το έμφραγμα αντιμετωπίζεται με τους γνωστούς τρόπους. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει μπαλονάκι, stent, bypass. Ό,τι προβλέπετε. Από εκεί και πέρα, η ζημιά που έχει αφήσει όμως η καρδιά. Μπράβο, εμείς επιδιώκουμε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά. Η ζημιά είναι αναπόφευκτη στο έμφραγμα. Δηλαδή, πεθαίνει ένα κομμάτι του καρδιακού μυός και αυτό έχει αποτελέσματα στο να μην δουλεύει καλά η καρδιά. Με πολλούς τρόπους δεν δουλεύει καλά, γι' αυτό και είναι σημαντικό αυτό που ακούμε τώρα, που λέμε τώρα. Δηλαδή ότι στην πραγματικότητα δεν είναι το έμφραγμα, είναι το επακόλουθο του εμφράγματος. Διότι μετά αυτό που προκύπτει είναι είτε να μην κινείται καλά η καρδιά, οπότε η καρδιακή ανεπάρκεια που δεν είναι εύκολα διορθώσιμη και ο ασθενής δεν μπορεί καν να περπατήσει, είτε δημιουργείται νέκρωση σε σημαντικά μέρη της καρδιάς, όπως αυτά που ρυθμίζουν τον τρόπο που η καρδιά θα χτυπάει, το ρυθμό. Την ροή, το ρυθμό. Τη ροή, το ρυθμό. Ηλεκτρικά κέντρα. Ηλεκτρικά κέντρα. Είναι από τα πιο σημαντικά αυτά. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί μετά να έχουν βλάβες του ρυθμού, από τις οποίες κινδυνεύουν κάθε στιγμή. Συνεπώς, τι κάνουμε, πώς αξιοποιείται το βλαστοκυττάρο? Εμείς λοιπόν θέλουμε να αποκαταστήσουμε εκεί που καταστράφηκε μετά το έμφραγμα. Όπως είπαμε πριν, αφού αυτά τα κύτταρα μπορούν να αλλάξουν, αυτόματα το μυαλό μας πάει στο ότι μπορούν να αλλάξουν και να γίνουν αυτό που καταστράφηκε. Άρα δηλαδή να έρθουν και να μετατραπούν σε κομμάτι λοιπόν, της καρδιάς. Γίνεται, το ξέρουμε ότι γίνεται. Έχουν γίνει τόσες κλινικές δοκιμές, έχουν γίνει τόσες εφαρμογές και ξέρουμε ότι ξαναξεκινάει να δουλεύει σωστά ο μυς, ξανααποκαθίστανται ακόμα και τα ηλεκτρικά κέντρα της καρδιάς και αυτό φυσικά σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ότι θεραπεύτηκε το μπλοκ στα στεφανία αγγεία, η αθυρωμάτωση, ο θρόμβος, αλλά αποκαθίσταται και το δυσμενές αποτέλεσμα του εμφράγματος. Η πληγή, να το πούμε έτσι, στο σημείο πληγή, που τραυματίστηκε η καρδιά. Μπράβο. Διορθώνουμε την πληγή. Πώς ακριβώς όμως γίνεται αυτή η μεταβολή των βλαστοκυττάρων, δεδομένου ότι για να τα εισάγουμε θα πρέπει ενδεχομένως να πάρουμε και κάποιο τμήμα από την καρδιά, όπως τουλάχιστον είδαμε στο βιντεάκι, εισέρχεται ένας καθετήρας, ο οποίος αποσπά ένα μικρό κομμάτι κυττάρων της καρδιάς. Λοιπόν, αυτά τα κύτταρα στο εργαστήριο μπορούν να ξαναγίνουν καρδιακός μυς ή ακόμα και κύτταρα ηλεκτρισμού, που προείπαμε, που δίνουν το ρυθμό. Διαφοροποιούνται έτσι κι αλλιώς γιατί το έχουν μέσα στο DNA τους να γίνουν κάτι τέτοιο. Άρα εμείς τι θα κάνουμε? Απλά ίσως να τα αναπτύξουμε. Να το πούμε ότι πήγαινε σε αυτή την κατεύθυνση και να τα βάλουμε σκύτερο... σε ένα δισκείο καλλιέργειας και να δούμε αυτά σιγά σιγά με τους κατάλληλους θρεπτικούς παράγοντες να μεγαλώνουν, να πολλαπλασιάζονται και να χορηγήσουμε πολλαπλάσια ποσότητα από αυτή που πήραμε. Υπάρχει, να το πω έτσι, εξασφάλιση του αποτελέσματος, διότι μιλάμε για τα βλαστοκυττάρα τα οποία μπορεί να μελετώνται πλέον 40 χρόνια, όπως είπατε. Δεν πάβει όμως να είναι ακόμη ένας τομέας, ένας κλάδος, ο οποίος εξελίσσεται και βρίσκεται σε συνεχή εξέταση, σε συνεχή μελέτη. Πρώτα-πρώτα ξεκινάμε από το ωφελέν μη βλάπτην. Στην πραγματικότητα, για όλα αυτά τα νοσήματα που αναφέραμε, τα καρδιακά,
τα χρησιμοποιούμε γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνουμε κακό. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε επικίνδυνο σε αυτή τη τεχνική. Μάλιστα. Είναι αυτόλογα κύτταρα, είναι του ιδίου. Και το όλο ερώτημα είναι πόσο αποτελεσματικά θα είναι. Στη μέχρι τώρα εμπειρία μας, είτε από τις κλινικές φάσεις, κλινικές μελέτες που έχουν φτάσει στο επίπεδο της χρήσης στον άνθρωπο και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, αλλά και στις μεμονωμένες χρήσεις εξ ανάγκης, δηλαδή άνθρωποι που χάσαν κάθε ελπίδα να βοηθηθούν αλλιώς, τότε αυτά τα κύτταρα έχουν αυτή τη χρήση χωρίς να πειράζουν και η αποτελεσματικότητά τους είναι σχεδόν 100%. Το σχεδόν δεν αφορά τη δυνατότητα των ίδιων των κυττάρων να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αφορά κυρίως το τι άλλο συμβαίνει στον άνθρωπο. Τι άλλα προβλήματα έχει ο ασθενής. Αφορά πόσο, πόσο καιρό μπορούμε να περιμένουμε για να βελτιωθεί κάτι. Αναφέραμε πριν την καρδιά και μένουμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν μόσχευμα καρδιακό να αλλάξουν εντελώς την καρδιά τους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα προλάβουν να βρουν μόσχευμα. Θα μπορούσε κανείς χρησιμοποιώντας επικουρικά, βοηθητικά την έγχυση βλαστοκυττάρων να τους κρατήσει τους ανθρώπους αυτούς σε καλύτερη κατάσταση στην καρδιά τους, μη επιδιώκοντας δηλαδή την πλήρη αποτελεσματικότητα, το 100% αποκατάσταση. Χαίρομαι που λέτε επικουρικά, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε την λαθασμένη εικόνα ότι άπαξ εγχύσουμε βλαστοκύτταρα σε μια καρδιά, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα σοβαρό με την καρδιά του, θα αποκατασταθεί και δεν χρειάζεται να γίνει από εκεί έπειτα το οτιδήποτε προβλέπεται από τους συναδέλφους σας καρδιοχειρουργούς ή την αντίστοιχη τέλος πάντων ειδικότητα. Μα σαν άνθρωποι δίνουμε μεγάλη σημασία στην ελπίδα. Και αυτό μας οδηγεί συχνά να σκεφτόμαστε την πανάκια, συχνά να σκεφτόμαστε τη μοναδική λύση για όλα τα προβλήματα. Ή και τη μοναδική λύση για ένα πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Στην εμπειρία μας, σαν γιατροί, βλέπουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολλούς τρόπους για να κάνουμε κάτι καλά. Άλλες χρηστικές εφαρμογές των βλαστοκυττάρων στον οργανισμό, ποιες μπορεί να είναι? Λοιπόν, έχουν χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από τις κλινικές μελέτες και γίνονται πάρα πολλές κλινικές μελέτες. Οι κλινικές μελέτες σημαίνει ότι οργανωμένα, με μαθηματικό τρόπο, με έλεγχο. Όπως προβλέπετε. Όπως προβλέπετε στην επιστημονική έρευνα. Προσπαθείς να αποδείξεις κάτι ώστε να το χρησιμοποιήσεις μετά ελεύθερα. Όμως πέρα από τις κλινικές μελέτες, οι μεμονωμένες εφαρμογές είναι πάρα πολλές αυτές τις φορές. Οι μεμονωμένες εφαρμογές είναι πάρα πολλές στον κόσμο αυτή τη στιγμή από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων. Όπως? Όπως ορθοπαιδική, έγχυση βλαστοκυττάρων σε αρθρώσεις, ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη και γρήγορα και πιο καλά και χωρίς χειρουργείο. Στην νευρολογία, ώστε να αποκατασταθούν βλάβες οι οποίες είναι επίκτητες ως αποτέλεσμα ενός ατυχήματος ή κληρονομικές, ή που συμβαίνουν στη γέννα, όπως η παράλυση, η εγκεφαλική παράλυση που συμβαίνει στη γέννα. Τι εννοεί, είναι απρόβλεπτο γεγονός. Να μείνουμε λιγάκι αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα και έχει προχωρήσει σε κλινικές μελέτες. Και φαίνεται ότι εάν έχουμε κρατημένο ομφαλικό αίμα από κάποιο, μέσα στην οικογένεια, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αν ομιγέννητο γεννηθεί ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση. Διότι μπορεί να αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την εγκεφαλική παράλυση του παιδιού που γεννιέται με αυτό το πρόβλημα. Ως αποτέλεσμα που δεν το ξέρουμε. Εγκεφαλική παράλυση μπορεί να συμβεί είτε ως ένα ατύχημα στη διάρκεια της γέννας και εγκεφαλική παράλυση μπορεί να συμβεί επειδή υπάρχει προωρότητα. Και η προωρότητα δεν είναι ασυνήθιστη στην εποχή μας και δεν είναι ασυνήθιστη γιατί υπάρχουν πιο πολλές πολύδημες κοιήσεις που είναι κατά βάση προώρες λόγω των εξωσωματικών. Αλλά και οι προωρότητες είναι γιατί φαίνονται πιο συχνές στις μεγάλες ηλικίες που πλέον οι γυναίκες γεννούν και πιο αργά. Άρα, για να προετοιμαστούμε σε ένα αυξανόμενο ποσοστό επιπλοκών νευρολογικού τύπου απέναντι στην προωρότητα και απέναντι σε αυτού του τύπου πλέον νέου τύπου γεννήσεις, τα βλαστοκύτταρα είναι χρήσιμα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο ή βρίσκεται ακόμη σε κλινικό στάδιο? Έχουν χορηγηθεί βλαστοκύτταρα, άρα δεν είναι σε πειραματικό στάδιο. Έχουν χορηγηθεί για την αποκατάσταση εγκεφαλικής παράλυσης στη γέννα με πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι σίγουρο ότι η θεωρητική βάση στηρίζει απόλυτα την επιτυχία. Επίσης, είναι σίγουρο ότι δεν βλάπτουμε, άρα γιατί όχι.
Και αυτά λοιπόν τα βλαστοκύτταρα μπορεί να τα πάρει κανείς από πού? Θα πρέπει να είναι δηλαδή αυτό που ονομάζουμε αυτόλογη η μεταμόσχευση, δηλαδή από τον ίδιο τον λήπτη γίνεται και από τον ίδιο τον δότη παράλληλα γίνεται και ο λήπτης, ή θα πρέπει να ψάξουμε για έναν ξένο δότη? Είναι σαφές ότι η αυτόλογη υπερέχει, γιατί είναι δική μας παραγωγή. Mm-hmm. Από ένα αδερφάκι παράδειγμα σε μια οικογένεια ή από το ίδιο το άτομο. Στα αδέρφια είναι επίσης καλό. Παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να είναι αλλογενές, δηλαδή άλλου ανθρώπου. Mm. Όμως είναι αλλογενές συγγενικό. Και αυτό έχει τεράστια διαφορά από το αλλογενές μη συγγενικό. Κατά σειρά λοιπόν θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπερέχει το αυτόλογο, το αλλογενές συγγενικό και τελευταίο το αλλογενές μη συγγενικό. Το αυτόλογο είναι δική μας παραγωγή. Άρα ο οργανισμός μας όταν ξαναχορηγηθεί θα το αναγνωρίσει σαν δικό μας. Δεν το βλέπει σαν ξένο σώμα. Μπράβο. Και έχει μικρές πιθανότητες να το απορρίψει. Εδώ επίσης, γιατί δεν μπαίνει ένα ερωτηματικό όμως. Πολύ σοβαρό. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται με ένα υπαρκτό πρόβλημα, είτε είναι αιματολογικό, είτε είναι κάποιο άλλο ζήτημα από την εγκεφαλική παράλυση μέχρι και κάποιο πρόβλημα στα οστά του. Έχουμε εμείς καταψύξει τον φωλαπλακοντιακό αίμα και τα βλαστοκύτταρά του. Και ερχόμαστε μετά και λέμε ότι θα θεραπεύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει μέσα στο σώμα του παιδιού με τα βλαστοκύτταρα τα οποία έχουμε λάβει από το ίδιο το παιδί. Πώς λοιπόν μπορούν αυτά τα δύο να συνδυαστούν, δεδομένου ότι τα βλαστοκύτταρα δεν μεταφέρουν και αυτά το πρόβλημα μέσα στο DNA τους? Είναι πιθανό. Στις όποιες μελέτες έχουν γίνει μέχρι τώρα, βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, περίπου της τάξης του 2%, να υπάρχει γενετική πληροφορία της αρρώστιας που εμφανίστηκε. Το ποσοστό είναι μικρό. Άρα το ρίσκο που παίρνουμε είναι μικρό. Και το ρίσκο αυτό, αν χρειάζεται να γίνει κάποιο είδους μεταμόσχευση, αν το συγκρίνουμε με μια μεταμόσχευση ξένου υλικού, μπορεί να είναι πολύ λιγότερο από αυτό ακριβώς, από τη χρήση ξένου υλικού, αλλογενούς, ξένου δότη. Άρα παίζουμε με τα ποσοστά εκεί. Παίζουμε με τα ποσοστά. Το δεύτερο είναι ότι αυτές οι γενετικές πληροφορίες τις βρίσκουμε σαν μελέτη του DNA. Δεν τις βρίσκουμε σαν αποτέλεσμα αυτού του κακού DNA. Mm-hmm. Μπορεί να έχουμε δει ένα παιδάκι να αρρωσταίνει από μια αρρώστια πολύ νωρίς στη ζωή του. Όμως δεν είμαστε σίγουροι πόσο εξελίχθηκε και από πότε εξελίχθηκε αυτό. Τι εννοείτε λίγο, βοηθήστε να καταλάβω αυτό. Ότι είχε τη γενετική πληροφορία από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε, που έγινε συνελήφθη, η σύλληψη, ναι. Την απέκτησε αργότερα. Δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Άρα μπορεί να βρίσκουμε τη γενετική πληροφορία στα βλαστοκύτταρα. Δεν ξέρουμε πότε την απέκτησαν. Δεν ξέρουμε πραγματικά πόσο θα την εκφράσουν. Δεν ξέρουμε τι έπαιξε ρόλο για να την εκφράσουν. Ποιοι εξωγενείς παράγοντες παίξαν ρόλο. Έχουμε λοιπόν τα βλαστοκύτταρα που έχουν μικρό ποσοστό αυτής της κακής γενετικής πληροφορίας. Ναι. Έχουμε όμως και το μεγάλο ερώτημα, το ότι δεν ξέρουμε αν θα εξελιχθεί αυτό. Μπορεί να τα χορηγούμε, αλλά είναι πιθανόν ακόμα και στο μικρό ποσοστό που το μεταφέρουν να μην εξελιχθεί ποτέ. Υποθέτουμε λοιπόν ότι ένα παιδάκι γεννιέται και αναπτύσσει καρκίνο στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Τα βλαστοκύτταρα τα οποία έχουμε όμως παρακρατήσει από το παιδί αυτό, το ερώτημα είναι, μεταφέρουν και αυτά την πληροφορία του καρκίνου, οπότε και να τα χορηγήσουμε λοιπόν, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Η απάντηση είναι ίδια. Mm-hmm. Μπορεί να μεταφέρουν σε ένα μικρό ποσοστό. Και μπορεί και να μην μπορούμε να το ανιχνεύσουμε αυτό το μικρό ποσοστό. Άρα να λειτουργούμε στο άγνωστο. Όμως, επαναλαμβάνω, είναι μικρό το ποσοστό. Και σε πάνω σύγκριση σε αυτό, με τι? Σε σύγκριση με αυτό που έχει. Όταν το παιδί έχει την αρρώστια, το ποσοστό που βρίσκουμε της γενετικής κακής αυτής πληροφορίας είναι 80%. Είναι 90% στα κύτταρά του, είναι 60%. Και εδώ μιλάμε για την πιθανότητα να βρούμε αυτό το ποσοστό σε 1-2%. Άρα είμαστε κερδισμένοι κατά ένα πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό. Ποσοστό. Επειδή δεν είναι ακριβώς ποσοτικό, γιατί υποτίθεται ότι αυτά θα πολλαπλασιαστούν και μπορεί να εξελιχθούν σε αυτό το μεγάλο ποσοστό. Mm. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουμε παραδείγματα, αυτό προσπάθησα να πω πριν, ναι, ναι, ανθρώπων που γίναν καλά από νοσήματα του αίματος και κατόπιν είχαν τη γενετική πληροφορία πάλι στο αίμα τους, στο μυελό των οστών τους, ναι, στα βλαστοκύτταρά τους, χωρίς να έχουν την αρρώστια. Γίνονταν απλά φορείς δηλαδή. Μπράβο. Πολύ σωστή, πάρα πολύ σωστό, πολύ σωστός όρος, που εμείς δεν τον χρησιμοποιούμε, αλλά είναι πάρα πολύ σωστός όρος. Άρα είναι πιθανόν τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα να είναι φορείς, χωρίς να σημαίνει
ότι θα κάνουν αρρώστια. Εμείς οι γιατροί ζυγίζουμε το όφελος από τη χρήση των αυτόλογων βλαστοκυττάρων. Δηλαδή από τον ίδιο τον λήπτη που είναι παράλληλα και ο ασθενής. Με το ξένο. Για παράδειγμα, αν έχουμε από αδερφάκι φυλαγμένο ομφαλικό αίμα, αυτό πραγματικά μπορεί να υπερέχει από το αυτόλογο ομφαλικό αίμα, από το δικό του. Ιδιαίτερα για κακοήθινο σήματα, ακριβώς έτσι όπως είπαμε, που μεταφέρουν την πληροφορία ναι. που μπορεί να οδηγήσει στην αρρώστια. Αν όμως έχουμε ξένο δότη, εντελώς μη συγγενή όπως λέμε, ναι. μπορεί αυτό να μην υπερέχει. Γιατί? Γιατί εκεί προστίθενται οι παρενέργειες αυτής της χρήσης. Και οι παρενέργειες δυστυχώς είναι μεγάλες στην ξένη χρήση, στην αλλογενή. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό και απόρριψης, αφού είναι ξένο υλικό. Έχουμε και ένα μεγάλο ποσοστό, δυστυχώς, όπου το ξένο υλικό βλαστοκυττάρων θα επιτεθεί στον οργανισμό που το δέχεται. Ως μη αναγνωρίζουν μπράβο, το ίδιο DNA. Μπράβο, μπράβο. Και αυτό θα οδηγήσει μέσα στο χρόνο, συνήθως ένα χρόνο κρατάει αυτό, σε πολύ σημαντικές παρενέργειες, πολύ σοβαρές, και το ποσοστό, δυστυχώς, θνητότητας μεγαλώνει πάρα πολύ. Στον επιστημονικό χώρο ακούγεται και η άποψη ότι για ποιο λόγο θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια έγχυση βλαστοκυττάρων και μάλιστα από το ομφαλοπλακουδιακό αίμα, τη στιγμή που υπάρχει ήδη ο μυελός. Ποιοτικά υπερέχει το ομφαλοπλακουδιακό υλικό. Γιατί είναι πιο πλούσιο, γιατί έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά πιο καλά και γιατί έχει λιγότερη δυνατότητα να προκαλέσει αυτές τις παρενέργειες. Την παρενέργεια δηλαδή της απόρριψης και την παρενέργεια της επίθεσης στο σώμα που το δίνουμε. Αυτά στο μυελό είναι συχνά. Και το ξένο επιτίθεται, ο ξένος μυελός, και μπορεί να απορριφθεί. Ακόμη και αν είναι συμβατός και ελεγμένος ο μυελός. Μπράβο. Δηλαδή, η συμβατότητα, εισαγωγή ναι, δεν μυελού εξασφαλίζει, από το εξωτερικό. Δεν εξασφαλίζει η συμβατότητα που εξετάζουμε με τις μεθόδους που έχουμε, το ότι δεν θα συμβεί απόρριψη και το ότι δεν θα συμβεί επίθεση του μοσχεύματος, του ξενιστή, εναντίον του λήπτη. Δυστυχώς, δεν έχουμε τον τρόπο να το προβλέψουμε αυτό. Είναι ανοσοποιητική αντίδραση και είναι σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτη. Και δυστυχώς είναι από τις πιο τραγικές εξελίξεις μιας μεταμόσχευσης. Αυτό λοιπόν ελαττώνεται πάρα πολύ με τη χρήση ομφαλικού αίματος, ομφαλικών βλαστοκυττάρων. Το οποίο προηγουμένως βεβαίως έχουμε κρατήσει από το ίδιο το παιδί. Αν μιλάμε για αυτόλογοι. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεδομένα ομφαλικού αίματος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ξένα υλικά, ως αλλογενή υλικά μεταμόσχευσης. Πάλι υπερέχουν έναντι του μυελού, γιατί αυτή ήταν η ερώτηση αν ο μυελός. Σωστά. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, δεν έχει. Υπερέχει το ομφαλοπλακοντιακό αίμα του μυελού. Ελάχιστες διαφορές έχουμε βρει που να υποστηρίζουν το μυελό, τη λήψη του μυελού για χρήση σε σχέση με το ομφαλοπλακοντιακό. Το ομφαλοπλακοντιακό, για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει έναν περιορισμό στο ότι έχει μια πιο μικρή ποσότητα. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Και είναι και κατά κάποιο τρόπο περιορισμένο το τι μπορείς να πάρεις. Δηλαδή θα πάρεις αυτό που είναι φυλαγμένο εκεί στον ομφάλιο λόρο και στον πλακούντα. Δεν μπορεί αυτό να αναπαραχθεί δεδομένου ότι τα βλαστοκύτταρα... Δεν θα πάρεις λίτρα. Ας πούμε το μυελό μπορούμε να παίρνουμε ξανά και ξανά. Όμως εδώ υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες που δεν είναι τόσο απλές. Και ο μυελός που πάμε να πάρουμε από έναν δότη ή από το ίδιο το άτομο που πάσχει σε περίπτωση αυτόλογης λήψης, είναι περιορισμένος και γίνεται με τεχνικές. Mm-hmm. Τεχνικές οι οποίες είναι παρεμβατικές. Για παράδειγμα, δίνουμε μια ένεση αυξητική, τη λέμε, για να φτιάξει κανείς κύτταρα τόσα πολλά, που αυτά τα κύτταρα θα βγουν από τα κόκαλα, βλαστοκύτταρα, και θα τα μαζέψουμε εμείς από τη φλέβα. Όμως δεν είναι τόσο απλό, γιατί εμείς δεν μαζεύουμε ακριβώς από τη φλέβα, μαζεύουμε από κεντρική φλεβική γραμμή, αρκετές ώρες. Αυτό βέβαια είναι ένα κομμάτι πολύ τεχνικό. Είναι επεμβατικό όμως. Μάλιστα. Δηλαδή εμείς θα πάρουμε... Μπράβο, μπράβο. Ακριβώς. Το ίδιο ισχύει και αν πάρουμε κατευθείαν από το μυελό με βελόνα, επί ώρες, μαζεύοντας λίγο, όσο περισσότερο μυελό γίνεται. Μια επώδυνη κατάσταση, φαντάζομαι. Ασφαλώς. Και επίσης χρησιμοποιούμε μια αυξητική ένεση των κυττάρων, η οποία έχει συσχετιστεί με παρενέργειες.
Όταν αυτά λοιπόν όλα τα αντιπαραβάλλει κανείς με ένα ομφαλικό που θυμάστε τι είπαμε, ήταν άχρηστο υλικό, πετιέται, είναι μετά τη γέννα, δεν βάζει σε κανέναν κίνδυνο κανέναν. Πάλι και σε αυτό υπερέχει πάρα πολύ. Η ποσότητα λοιπόν τώρα, πάρουμε, ναι. Η ποσότητα με τις καινούργιες τεχνικές, σε πολλά επίπεδα, έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή, εννοούμε, παίρνουμε με καλύτερες τεχνικές περισσότερο υλικό. Ξέρουμε ότι αυτό το υλικό διατηρείται πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Δηλαδή? Παλιότερα νομίζαμε ότι κρατάει 15 χρόνια, μετά έγινε 20 και τώρα έγινε απεριόριστα. Γιατί έχουν βελτιωθεί οι τεχνικές συντήρησης. Στις τεχνικές συντήρησης δεν αφορά μόνο την κατάψυξη, αφορά και τα υλικά που χρησιμοποιούμε, τα συντηρητικά υλικά. Mm-hmm. Τρίτον και πολύ σημαντικό, έχουμε βελτιώσει τις τεχνικές απόψυξης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που κάνουμε αυτοματοποιημένη απόψυξη, ελαττώνουμε πάρα πολύ το ποσοστό των απολειών. Άρα, έχουμε το ίδιο υλικό που πήραμε. Δεν έχουμε χάσει υλικό. Παρότι έχει καταψυχθεί χρόνια και χρόνια. Mm-hmm. Και τελευταίο, mm-hmm. έχουν αναπτυχθεί τεχνικές επέκτασης αυτού του υλικού. Δηλαδή, αυξάνουμε το αρχικό υλικό που πήραμε. Γίνεται πολύ μεγάλος θόρυβος για το αν θα πρέπει κανείς να πάει σε μια δημόσια τράπεζα ορσοκυττάρων ή ιδιωτική τράπεζα προκειμένου να προχωρήσει στη δωρεά ή στην οικογενειακή φύλαξη. Το ερώτημα όμως είναι, έχει σημασία το πού θα τα δώσει ή αν η διαδικασία που θα γίνει πρώτα απ' όλα θα είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρούνται τα διεθνή πρότυπα. Το τελευταίο είναι το πιο σπουδαίο. Να έχουμε πρότυπα λήψης, φύλαξης, συντήρησης, χρήσης. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια. Είναι αυστηρότατα, εφαρμόζονται και παίρνουν πιστοποίηση όσοι αποθηκεύουν πλαστικά κύτταρα. Και με βάση αυτές τις πιστοποιήσεις κινούμαστε. Αυτό που όμως επίσης είναι σημαντικό είναι ότι αν κοιτάξει κανείς τα δεδομένα, τα μαθηματικά αυτή τη στιγμή, έχουμε στην Αμερική μέχρι το 2015 που κρατάει και τα περισσότερα αρχεία σε αυτά, 700.000 ομφαλικό αίμα αποθηκευμένο δημόσιο και έχουμε 4 εκατομμύρια φυλαγμένο ιδιωτικό. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τόσο μεγάλη διαφορά? Τη διαφορά την κάνει μάλλον η δυνατότητα. Η δυνατότητα του δημοσίου να αποθηκεύσει μάλλον είναι περιορισμένη. Mm-hmm. Η δυνατότητα ιδιωτικά να αποθηκεύσουμε μάλλον είναι απεριόριστη, αφού εξαρτάται από τον καθένα μας και το πόσο έχουμε πιστεί. Και φυσικά στον καθένα μας όταν ρωτάει κάποιος το άχρηστο υλικό να αποθηκευθεί με πιθανότητα χρήσης, η απάντηση είναι ναι. Mm-hmm. Κάποτε στη Βρετανία υπήρχε η εξής παρουσίαση, ότι το κόστος ιδιωτικής φύλαξης αναλογεί περίπου στο κόστος ενός καλού, με καλές προδιαγραφές, παιδικού καθίσματος για το αυτοκίνητο, για την προστασία των ατυχημάτων. Mm-hmm. Οι σκέψεις λοιπόν προς τις ιδιωτικές τράπεζες έχουν να κάνουν περισσότερο με τον καθένα μας και με τη δυνατότητα που έχει ο καθένας μας και το πόσο πείθεται και το πόσο μπορεί να το κάνει. Στο δημόσιο χρειάζεται ο αλτρουισμός, αλλά χρειάζονται και οι δυνατότητες των δημοσίων τραπεζών να μπορούν να φυλάξουν, να μπορούν να μαζέψουν. Απαιτείται ίσως πολύ μεγάλο δίκτυο για να γίνει αυτό. Η Αμερική που το έχει εξελίξει αρκετά έχει αυτούς τους αριθμούς που ακούσατε. Τώρα, όσον αφορά την δυνατότητα λήψης, ξέρετε, από το δημόσιο, σημαίνει ότι θα πρέπει να στηθεί ένα πολύ οργανωμένο δίκτυο με δημόσια χρήματα για να το κάνει αυτό. Αυτά υπάρχουν όμως, δεν υπάρχουν, γιατρέ? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και σας είπα πριν σε τι περίπου ρυθμό και σε τι ποσοστό σε σχέση με την ιδιωτική φύλαξη, η οποία αφήνεται ελεύθερα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Mm-hmm. Υπάρχει ένα μοντέλο ευρωπαϊκό, υβριδικό, όπου κανείς μπορεί να έχει την ιδιωτική φύλαξη, αλλά αλτρουιστικά να το διαθέτει και σε δημόσια χρήση. Να καλύπτει δηλαδή και τρίτους. Βεβαίως. Και γιατί έχουν τεράστια σημασία όλα αυτά, και τα δημόσια και τα ιδιωτικά, κατά τη γνώμη μου, και η αλληλεπίδρασή τους επίσης. Έχουν, γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι στον κόσμο. Έχουμε διαφοροποιήσεις οι οποίες κάνουν πάρα πολύ δύσκολο το θέμα του να βρούμε συμβατούς δότες. Mm-hmm. Ιδιαίτερα εμείς που είμαστε μια μικρή χώρα. Αλλά και αν κοιτάξει κανείς όλο τον κόσμο, είμαστε τόσο διαφορετικοί. Η βιοποικιλότητα ήταν αναγκαία για να επιβιώσει ο άνθρωπος. Από την άλλη μεριά, έκανε πολύ δύσκολο να βρίσκουμε συμβατότητα. Άρα, έχει σημασία ίσως να κρατηθεί, να μεγαλώσει αυτή η δεξαμενή των ομφαλικών δειγμάτων ανά τον κόσμο. Μάλιστα. Και ίσως το καλύτερο είναι να υπάρχει αυτή η αλτρουιστική άποψη,
παράλληλα με μια ιδιωτική φύλαξη που είναι στην προσωπική ελευθερία του καθενός και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους δύο λόγους. Γιατρέ, κλείνοντας την εκπομπή αυτή, θέλω να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα, εάν βεβαίως υπάρχει αυτό, σε ό,τι αφορά τους νέους ορίζοντες για τα βλαστοκύτταρα. Πού λοιπόν πηγαίνουμε από εδώ και πέρα και τι προσδοκούμε στο μέλλον σε ό,τι αφορά την ίαση ή και την πρόληψη κάποιων ασθενειών? Το μεγάλο στοίχημα είναι ο καρκίνος. Και πέρυσι έγινε για πρώτη φορά χρήση επίσημη, εγκεκριμένη και πέρασε και στην βιομηχανία γενετικής τροποποίησης βλαστοκυττάρων που βγαίνουν από το σώμα, παίρνουν τη γενετική τροποποίηση, ξαναδίνονται για να θεραπεύσουν κακοήθεις νόσημα, τα γνωστά CAR-T. Και βγήκε φάρμακο πάνω σε αυτό. Στην ουσία δεν είναι φάρμακο, είναι τεχνική. Άρα λοιπόν το μεγάλο στοίχημα είναι να χρησιμοποιηθούν τα βλαστοκύτταρα ως όχημα, πολύ ωραία το είπατε πριν, το οποίο θα βάλει μέσα στον οργανισμό πληροφορίες για να νικηθεί μια αρρώστια. Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα είναι η χρήση του στην αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης. Αυτό ακούγεται πολύ καλό γιατί δεν έχει παρενέργειες. Καλό για να είναι αληθινό. Για να είναι αληθινό. Επίσης, το ότι δεν έχει παρενέργειες είναι αληθινό. Το ότι είναι αυτόλογο, άρα είναι δικής του χρήσης, είναι αληθινό. Το ασθενή εννοείται που το δίνει. Το ότι δεν είναι αληθινό στο επίπεδο του όνειρου, είναι να δούμε το 100%. Αλλά βλέπουμε και στηριζόμαστε στην αύξηση των ποσοστών, αύξηση τη βελτίωση. Δεν αποσκοπούμε στην πανάκια. Μάλιστα. Όταν πας να διορθώσεις μία άρθρωση που πάσχει, μπορεί να είσαι ευχαριστημένος που θα διορθωθεί 50% και 70% και όχι 100% από το τίποτα. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την έτσι πολύ ενημερωτική τοποθέτηση για τα βλαστοκύτταρα, μιας και από ό,τι φαίνεται θα τα συναντούμε όλο ένα και περισσότερο, όχι μόνο στην ιατρική, αλλά και στην καθημερινότητά μας σε ό,τι αφορά τα ιατρικά προβλήματα. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και πραγματικά το εύχομαι γιατί είναι για όλους μας. Ευχαριστώ. Η σύγχρονη ιατρική και η βιοτεχνολογία ανοίγει νέους ορίζοντες στην καταπολέμηση ασθενειών, εξετάζοντας την εφαρμογή βλαστοκυττάρων κάθε τύπου, όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν. Αν και σήμερα ακόμη η εφαρμογή των βλαστικών κυττάρων ή αλλιώς αρχαίγωνων αιμοεπιπτικών κυττάρων είναι περιορισμένη στην ιατρική, πέραν μόνο ορισμένων περιπτώσεων, το μέλλον είναι πολλά υποσχόμενο. Από όλους εμάς, να είστε καλά.